Κύριε Μαγνίδη, συμμετέχετε με την ομάδα του Νουέβο Κάμπο σε άλλο ένα τουρνουά εδώ στην Κρήτη, όπως είχατε έρθει και πρόσφατα, ένα τουρνουά υψηλού επίπεδου. Θέλω να μας πείτε τις εντυπώσεις σας ως ομάδα έτσι που φιλοξενείτε από την Κύπρο. Κοιτάξτε, για δεύτερη χρονιά που είμαστε στην Κρήτη, όντως το τουρνουά εδώ είναι υψηλού επίπεδου. Καλή διοργάνωση, καλές διευκολύνσεις που έχουμε για τη μετακίνηση, τα γήπεδα, αυτά. Είμαστε ευχαριστημένοι, γι' αυτό ήρθαμε και δεύτερη χρονιά. Και νομίζω ότι μπορείτε να συνδυάζετε παράλληλα με την παρουσίασή σας στην ποδοσφαιρική και λίγες ημέρες έτσι ξεκούρασης, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Σίγουρα μπορούμε να το πούμε. Να αλλάξετε κάποιες παραστάσεις. Σίγουρα μπορούμε να πούμε αυτό, γιατί και τα παιδιά όλη τη χρονιά είναι η υποπίεση λόγω πρωτοθύματος κάτω στην Κύπρο. Έτσι το συνδυάζουμε μεταξύ τουρνουά και ξεκούρασης, νομίζω είναι εντάξει. Το κυπριακό ποδόσφαιρο, κύριε Μαγνίτη, έχει σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία του ΑΠΟΕΛ στους 8 του Champions League. Αυτό δίνει δύναμη και σε εσάς ως προπονητές να δουλέψετε τα νέα παιδιά του κυπριακού ποδοσφαίρου? Σίγουρα. Για εμάς τους προπονητές είναι δύναμη να δουλέψει τα παιδιά. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο από εμάς που εξαρτάται. Εξαρτάται από τις ομοσπονδίες. Όπως το βλέπω, γιατί κάπου παραγνωρίζαμε τον κυπριακό ποδοσφαιριστή. Έρχονται πάρα πολλοί ξένοι στην Κύπρο, αλλά εμείς δεν πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό όντως χρειαζόμαστε εκεί να μοιάσουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο, μια και στην εθνική ομάδα της Κύπρου είναι ο Νίκος Νιόμπλιας, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Όφη και το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Όχι μόνο για την Κρήτη. Μιλάω για προσωπικά, επειδή τον έφτασε για να παίζει. Μιλάς για μένα, αν μπορούσε να παίξει και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Κρήτη, ήδη πήγε στο Μαραθωνιακό μετά. Φαίνεται ότι κατοικεί πάρα πολύ καλά τον κύριο του ποδοσφαίρου. Φαίνονται οι επιτυχίες του και από ποδοσφαιριστής μέχρι προμονητής μέχρι τώρα και νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά στην Κρήτη. Και θα μας βοηθήσει, πιστεύω, λόγω του ότι γνωρίζει αρκετά καλά ο αντίπαλο.